Φίλοι του GameWorld.gr, καλησπέρα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το Xbox One S με αφορμή τον διαγωνισμό 12 χρόνια GameWorld. Την κονσόλα την είχαμε παρουσιάσει σε γύρισμα που δεν είχατε δει, γιατί μας είχε καεί μια SD card. Ναι, ήταν ανάμεσα στα καμένα βιντεάκια, οπότε με καθυστέρηση κάποιων μηνών, έστω, okay, θα δείξουμε το Xbox One S και με αφορμή τα 12 χρόνια GameWorld, το μεγάλο διαγωνισμό μας, όπου δίνουμε αυτή την κονσόλα δώρο, στην έκδοση 1TB με Forza Horizon 3, θα δείτε αναλυτικά τι έχει η κονσόλα και τις διαφορές σε σχέση με το απλό Xbox One. Βασικά είναι η slim έκδοση της κονσόλας στο Xbox One. Αυτό είναι, να ξέρετε. Έχει πολύ λίγες διαφορές, τις οποίες θα δούμε τώρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε σιγά σιγά την κονσόλα. Τι λες? Βεβαίως, θα την ανοίξουμε, να δούμε καταρχήν περιεχόμενα συσκευασίας. Οκ. Okay. Ανοίγοντας βλέπουμε ένα πράσινο guide. Αυτό είναι ένα guide για το πώς να συνδέσετε την κονσόλα. Κάτι που για τους tech geeks, παύλα, whatever, nerds, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Στη συνέχεια, απλά να δείξουμε το χειριστήριο και δύο καλώδια. Το ένα είναι τροφοδοσίας. Το χειριστήριο το οποίο αξίζει να αναφερθεί ότι είναι διαφορετικό, γιατί τώρα έχει και υποστήριξη για Bluetooth. Υπάρχει καλώδιο τροφοδοσίας, το οποίο το power brick είναι μέσα στην κονσόλα. Ήταν εκτός, τώρα είναι μέσα στην κονσόλα το power brick, οπότε το καλώδιο τροφοδοσίας παίρνει μικρότερο χώρο, όπως και η κονσόλα είναι 40% μικρότερη. Μικρότερη σε σχέση με το Xbox, το οποίο είναι θηρίο και θυμίζει VHS, ας πούμε. Μπαταριούλες. Δύο μπαταριούλες για το χειριστήριο. Οπότε εντάξει, θα αφήσουμε το χειριστήριο έξω. Α, οκ. Okay. Οπότε βάζουμε στην άκρη τα άλλα δύο περιεχόμενα. Όμορφα. Τι άλλο έχει? Καταρχήν, Forza Horizon 3 και κωδικός για Xbox Live Gold για 14 ημέρες. Το κλασικό free trial που έχει και κάθε κονσόλα άλλωστε. Ωραία, επίσης εδώ πέρα ξέρεις. Το κλασικό manual. Δεν έχει κάτι, είναι πώς να προσέχεις την κονσόλα, να μην της ρίξεις νερό, ας πούμε, γιατί να. Δεν πλένεται έτσι η κονσόλα. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα, do the honors. Τσίπατο. Λοιπόν, αυτό είναι το Xbox One S, το οποίο έχει λευκό χρώμα. Αντίθεση με το μαύρο του πρώτου Xbox One. Όχι, μου αρέσει. Γενικότερα μου αρέσουν οι κονσόλες έτσι όταν έχουν λίγο διαφορετικό χρώμα, ξέρεις, από το συνηθισμένο. Νομίζω ότι του πάει πιο πολύ το άσπρο. Έτσι θα έλεγα και εγώ. Διαφοροποιείται και από τις υπόλοιπες κονσόλες 8ης γενιάς και μου αρέσει πιο πολύ σαν χρώμα. Έτσι θα έλεγα και εγώ, και εμένα μου αρέσει, το προτιμώ. Πίσω έχουμε θύρες HDMI out και HDMI in, κλασικά όπως και στο Xbox One το απλό. Ακριβώς. Τρεις θύρες USB, η δύο είναι πίσω, η μία είναι μπροστά. Επίσης έχει IR out θύρα, SPDIF και η κλασική θύρα Ethernet για να μπορέσετε να έχετε ένα ίντερνετ αξιοπρεπές. Κάτι λείπει. Και όχι μέσω WiFi. Λείπει η θύρα του Kinect. Ακριβώς. Άμα έχετε λοιπόν Kinect και αν παίζετε Kinect Games, okay. Δεν θα μπορείτε να παίξετε λοιπόν με το Xbox One. Πλάκα τους κάνεις. Θα βάλετε ανταπτοράκι. Ναι, όντως με ειδικό ανταπτορά λειτουργεί. Αλλά δεν υπάρχει σαν θύρα. Γενικότερα, επειδή είναι μικρότερο το μέγεθος, δεν χωράνε και τόσα πολλά πράγματα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επίσης εδώ βλέπουμε ότι αυτό εδώ πρέπει να είναι εξαιρεσμός κονσόλας, mm-hmm. για να αναπνέει από εδώ. Καθότι το power brick, ναι, το power brick είναι μέσα και καλά κάνανε, γιατί δεν μου άρεσε. Ήταν που ήταν τούβλο το Xbox One, είχε και το power brick ένα άλλο τούβλο έξω. Οπότε πολλά τούβλα μαζεύτηκαν. Ήταν τσιμεντόλιθος με τούβλο. Τώρα είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη και φινετσάτη κονσόλα. Καλύτερη είναι, την προτιμώ και εγώ. Ναι. Τώρα πάμε λίγο και στα εσωτερικά. Στα τεχνικά. Έχει πολύ λίγη διαφορά σε teraflops σε σχέση με το Xbox One το πρώτο. Παίζει να έχει 0,8 teraflops παραπάνω, δηλαδή. Καμία διαφορά. Υποστήριξη HDR. Βασικό είναι, ναι, το 4K που το υποστηρίζει σε αναπαραγωγή και όχι σε games είναι σημαντικό, γιατί οι mid κονσόλες 8ης γενιάς είναι επίσης Slim και Xbox One S αντίστοιχα. Η διαφορά είναι ότι εδώ υποστηρίζει 4K αλλά σε αναπαραγωγή Blu-ray. Αν θέλετε μια Blu-ray ταινία και έχετε 4K τηλεόραση, τότε είστε μια χαρά. Επίσης υποστηρίζει HDR σε όσα games αντίστοιχα υποστηρίζουν HDR. Είναι μια βασική διαφορά σχέση με το απλό το Xbox One. Είναι μια διαφορά την οποία θα δείτε βασικά μόνο οι χρήστες HDR τηλεόρασης. Αν έχετε τηλεόραση καινούρια, η οποία έχει και HDR, τότε ναι, θα δείτε κάποια διαφορά στα χρώματα, είναι πιο έντονα, τα μαύρα πιο βαθιά, πιο σκούρα. Ναι, έχει δουλευτεί το contrast ratio, οπότε είναι πιο ζωντανά τα χρώματα. Δηλαδή έχει πιο έντονο contrast και όσοι ασχολούνται, ξέρω εγώ, με Photoshop Editing, καταλαβαίνετε εννοούμε, και καλύτερο φωτισμό. Αυτό δεν είναι ότι έχει κάποια αλλαγή στην ανάλυση, αυτή είναι η στάνταρ ανάλυση. Αυτό. Απλά όποιο θέλει να πάρει ένα Xbox One, κατά την άποψή μου, το κάνει για εξοικονόμηση χώρου. Αυτό. Ναι, μπορεί να το πει και έτσι.
Πέρα από το ότι είναι και πολύ πιο όμορφη κονσόλα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, και φυσικά όποιος θέλει κάτι το πιο extreme θα πάει σε λύση Xbox One X, το οποίο κυκλοφορεί πλέον τον Νοέμβριο. Να πούμε την τιμή του Xbox One S, το οποίο κληρώνουμε μέσω του gamer.gr, κοστίζει 231 ευρώ. Σκέτο. Σκέτη κονσόλα, με 500GB έκδοση. Τώρα, η συγκεκριμένη έκδοση με Xbox One S, 1TB σκληρό δίσκο και Forza Horizon 3, το οποίο είναι downloadable κωδικός, έτσι θα διευκρινίσουμε και αυτό. Δείξτε μία από τον κωδικό. Όχι. Λοιπόν, έχει τιμή που ξεκινάει από τα 272 ευρώ. Αλλά είναι με 1TB σκληρό. Είναι με 1TB σκληρό, γι' αυτό είναι και η διαφορά των 60 ευρώ, γιατί προφανώς υπάρχει αυτή η διαφορά στη χωρητικότητα. Αν και προσωπικά ζοριζόμουν στο PS4, πρέπει να σου πω ότι μετά από τόσα games ήμουνα στο όριο στο σκληροδίσκο και έπρεπε να κάνω install κάποια. Σου φτάνουν και τα 500GB. Όχι, δεν σου φτάνουν. Αλλά με το ζόρι, δηλαδή ανάλογα τα ποια games παίζει. Αν παίζει, ξέρω εγώ, 5-6-7 games σε μια ολόκληρη γενιά, ας πούμε, και προλαβαίνει να τερματίσει, πώ σου φτάσει και ένα σκληρό δίσκο. Αναλόγως. Ή αν σου αρέσουν πολλά indie. Θα σου πω εγώ. Άμα αναλόγως με το πόσοι παίζουν, πόσοι χρήστες υπάρχουν. Δηλαδή, ναι, εγώ που παίζω με τον αδερφό μου, ναι, έχει αυτό τα games του, έχω και εγώ τα δικά μου, και μετά πέφτουν τηλεφωνήματα. Έλα ρε, τι να σβήσω, δεν μπορώ να βάλω το νέο Tekken, α πούμε, ξέρει. Ναι, ναι. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, ποια κονσόλα θα έπαιρνε αν αν δεν ήσουν δημοσιογράφος και στις θέλαν βασικά, Xbox One, S ή X. Λοιπόν, θα έπαιρνα το Xbox One S για τη διαφορά ότι σκέφτομαι και το θέμα των exclusives και το τι έχω να παίξω και στο PC μου. Οπότε λέω, ας πάω σε μια τέτοια λύση και αν θέλω κάτι για 4K, έχω το main PC. Σωστά. Αν έπρεπε, ας πούμε, να τα σκάσω. Εννοείται ότι αν είχα την οικονομική δυνατότητα, ότι θα έπαιρνα κατευθείαν Xbox One X, το συζητάω. Δηλαδή, θα έπαιρνα το Xbox One S τώρα, θα το πούλαγα. Μόλις έβγαινε το Xbox One X, γιατί έχεις ακριβώς τα ίδια games του Xbox One, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το πουλάς και με τη διαφορά καλύπτεις και αγοράζεις το Xbox One X και παίζεις σε 4K και 60fps. Βέβαια σε κάποια δεν θα είναι 60fps στάνταρ, γιατί έχουν γίνει κάποια tests. Όπως επίσης και δεν υποστηρίζουν όλα τα games HDR, θυμίζουμε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε για την ωραία συνέντευξη που μας πήρατε, κυρία Χριστίνα Θανού. Λοιπόν, αυτή την κονσόλα τη δίνουμε μέσω διαγωνισμού για τα 12 χρόνια Game World και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Microsoft Ελλάς. Δίνουμε ένα Xbox One S με 1TB σκληρό δίσκο και Forza Horizon 3. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Μέσω της Facebook page του gamer.gr, απλά μπαίνετε στο Facebook, στο gamer.gr, ακολουθείτε τη διαδικασία. Ένα like, ένα share και ένα σχόλιο μετά για ένα φίλο σας. Τώρα, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για όλα τα games του διαγωνισμού μας, κονσόλες, περιφερειακά, συλλεκτικές, CPU και δεκάδες games, μπορείτε να μπείτε στο gamer.gr στην κατηγορία διαγωνισμοί ή πάνω στο slideshow, γενικώ στο gamer.gr και να συμμετάσχετε μέσω του forum για να κερδίσετε όλα αυτά τα δώρα που σας χαρίζουμε. Κουράστηκες? Όχι. Σπαμάρω σε κάθε βίντεο, απλά δεν είσαι εδώ να τα βλέπεις. Λοιπόν. Άλλο ένα βίντεο παρουσίαση το οποίο κάναμε μαζί. Όντως, ναι. Γράψτε μας, βασικά προτιμάτε solo παρουσίασεις ή duo? Κάτσε να δείτε. Τι φέρνεις? Λοιπόν, είναι το άλλο το Xbox One. Το τέρας. Το αυτό τέρας, είναι το πρώτο. Ναι. Το μεγάλο. Και έχει διαφορά όντως. Αν και εμένα μου αρέσει η κονσόλα να είναι πιο μεγάλη. Επίσης, λειτουργεί και σαν όπλο, δηλαδή να έρθει κλέψει το σπίτι, γκράου. Ή αν έχεις τη Χριστιανά δίπλα σου και σε εκνευρίζει, ξέρεις. Όχι, εγώ προτιμώ τη μεγάλη κονσόλα, γιατί θέλω να ξέρω ότι δίνω λεφτά και δεν παίρνω 100 γραμμάρια κονσόλα. Αγουστάρεις βαρβατήλα εσύ. Brutal πράγματα. Λοιπόν, ξέρω τι θα πούνε στα σχολεία. Και κάνα τη review του Xbox One S, ξέρω κάτι μήνες μετά. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί πολύ απλά εσείς που φτιάχνετε SD card εκεί, ποια ήταν η Lexar? Ναι. Ναι, να κάνω και μια ωραία δυσφήμιση. Oh, για να ακούσω. Πηγαίνετε και ασχοληθείτε, ξέρω εγώ, φτιάξτε κανένα. Τι θα τους πούμε να φτιάξουνε. Φτιάξτε κανένα καλωδιάκι USB, άμπαλι τελείως που φτιάχνετε και κάρτες εκεί στη Lexar, γιατί η Kingston σας λεντάει. Γιατί δεν μου είχε χαλάσει ποτέ Kingston SD card. Αυτό. Δεν μιλάω για να πέσει το αντίστοιχο Thug Life. Αυτό έχω να πω μόνο, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, αλλά όπως και να έχει, νομίζω ήταν το τελευταίο βίντεο από την SD card που κάει και που το γυρίσαμε, έστω και με καθυστέρηση. Απλά να υπάρχει σαν review στο κανάλι του Gamer Jazz στο YouTube. Αυτά, παιδιά. Πάλι καλά. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Έτσι λέω και εγώ. Να έχετε μια πολύ ωραία Κυριακή. Μην ξεχάσετε, αν σας άρεσε το βίντεο, μας κάνετε like, sub στο κανάλι μας. Καμπανάκι. Σχόλια από κάτω. Περιμένουμε γενικότερα για τις κονσόλες της Microsoft και για τις duo παρουσιάσεις. Έτσι. Ναι. Οι οποίες θα συνεχιστούν. Άντε, φιλιά και κάνα μπανάκι, κάντε.